Είμαι Σελένη, υποδεχτούμε τη σημερινή μας καλεσμένη, που οφείλω να ομολογήσω ότι την αγαπώ πάρα πολύ και νομίζω όλοι μας και ότι τη θαυμάζουμε, έτσι δεν είναι? Και είναι ιδιαίτερη τιμή μας και χαρά που είναι σήμερα εδώ. Είναι η κυρία Ναταλία Τσαλίκη. Γεια σας! Καλώς ήρθατε, τι κάνετε? Καλά είστε? Για πάμε να κάτσουμε. Πώς περνάτε εδώ στην πόλη μας? Μια χαρά. Καλά. Αν και έχει κάνει λίγο κρύο με βροχές αυτές τις μέρες. Δεν είναι καλύτερα στην Αθήνα, μην νομίζετε. Α, ναι. Πολύ κρύο έχει και εκεί. Συνήθως όταν εδώ ο καιρός είναι κακός, στην Αθήνα είναι πάρα πολύ καλός. Ναι, είναι λίγο ανάποδα τα πράγματα. Δηλαδή έφυγα με ήλιο, πήγαμε βροχή και κρύο. Τώρα έφυγα με βροχή, ήταν εκεί ήλιος. Κάτι τέτοιο. Ήταν λίγο ανάποδα, αλλά εντάξει, κρύο είναι εκεί, μην νομίζετε. Τα ταξίδια σας κουράζουν, ναι, γιατί η δουλειά σας απαιτεί πάρα πολλά. Δηλαδή πρέπει 2-3 μέρες να είστε εδώ, μετά να ξαναπάτε Αθήνα, μετά περιοδίες άλλες. Όχι, είναι η πρώτη φορά που φεύγω χειμώνα από Αθήνα. Δεν συνηθίζω να κάνω ταξίδι με τη δουλειά μου. Κάνω ταξίδια για άλλους λόγους, ψυχαγωγικούς. Αλλά για τη δουλειά μου, όχι, είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύω χειμώνα και φεύγω από την Αθήνα. Δεν με έχει κουράσει. Είναι εύκολο το ταξίδι, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Και ομολογώ ότι το χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Νομίζω ένας ακόμη λόγος για να χαίρεστε παραπάνω αυτό το ταξίδι σας είναι και η εκπληκτική παράσταση με την οποία ήρθατε εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο Γυάλινος Κόσμος. Ναι, χαίρομαι πολύ που το μοιράζομαι με το θεσσαλονικιώτικο κοινό αυτή την επιτυχία που είχαμε έτσι, για 2 σεζόν στην Αθήνα. Και χαίρομαι πολύ γιατί έχει την ίδια ανταπόκριση που είχε και στην Αθήνα. Δηλαδή, ο κόσμος είναι πολύ ενθουσιώδης, έρχεται στο θέατρο, το γεμίζει και ομολογώ ότι ανταποκρίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στην Αθήνα. Δηλαδή, η εκδηλώση του κοινού και η συμμετοχή του κοινού κατά τη διάρκεια της παράστασης είναι, δεν τις περίμενα, είναι πιο δυνατές, πιο μεγάλες. Τέτοια εκδήλωση βλέπετε περισσότερο, αυτήν την εκδήλωση τη βλέπετε περισσότερο από άντρες ή από γυναίκες? Α, δεν μπορώ να το κρίνω. Εγώ σας λέω ότι εισπράττω τώρα κατά τη διάρκεια της παράστασης. Ότι συμμετέχει πολύ το κοινό, συγκινείται, γελάει, έτσι, συμμετέχει πολύ. Είναι πιο ανοιχτό, πιο αγνό το κοινό, πιο δεκτικό από ότι είναι στην Αθήνα. Δεν ξέρω γιατί, πάντως αυτό. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς είναι ο Γυάλινος Κόσμος? Ο Γυάλινος Κόσμος είναι το μεγαλύτερο έργο, το πιο σπουδαίο για μένα του Τένες Ουίλιαμς, είναι το πιο ποιητικό του έργο, γιατί βασίζεται, είναι αυτοβιογραφικό, βασίζεται στη δική του τη ζωή. Συμμετέχει και ο ίδιος ο συγγραφέας δηλαδή στην παράσταση. Είναι ο τόμος, ο αφηγητής της παράστασης, είναι ο Τένες Ουίλιαμς. Και μιλάει για τους λόγους που τον ανάγκασαν να φύγει από το σπίτι του και από την πόλη του. Όλο το έργο είναι μια ανάμνηση, δηλαδή θυμάται κομμάτια μνήμης, τα παρουσιάζει στο κοινό και μας δείχνει τη σχέση του με τη μητέρα του, με την αδερφή του. Μοιράζεται δηλαδή μαζί μας στιγμές μνήμης και καλές και κακές. Και δικαιολογεί το για ποιο λόγο έφυγε. Είναι δύσκολο αυτό για έναν ηθοποιό να το αποδώσει σωστά. Γιατί φαντάζομαι ότι πρέπει να ανασύρετε στο δικό σας μυαλό εικόνες που θα σας βγάλουν παρόμοια συναισθήματα. Αυτό συμβαίνει με όλα τα έργα. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία αυτό σε σχέση με αυτό που λέτε. Όλοι οι ρόλοι έχουν τις ίδιες δυσκολίες. Η δυσκολία σε αυτή την παράσταση και σε αυτό το ρόλο συγκεκριμένα που παίζω, γιατί υποκρίνομαι τη μητέρα του Τόμ, του συγγραφέα και του αφηγητή του έργου. Η δυσκολία μου λοιπόν ήταν να μπορέσω να αποδώσω την πραγματικότητα αυτής της γυναίκας, η οποία είναι να ζει μεταξύ παρόντος και παρελθόντος. Δηλαδή ζει μεταξύ του τώρα και της φαντασίας της. Αυτή είναι η δυσκολία. Πατάει με το ένα πόδι στο τώρα και με το άλλο στο παρελθόν της. Ζει πολύ μέσα από τη φαντασία της για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη δυσκολία της καθημερινότητας. Κατά τα άλλα είναι ένας άνθρωπος πολύ, έτσι όπως το εισέπραξα εγώ, ένας χαρακτήρας, μια ηρωίδα πολύ ευαίσθητη, η οποία εναγνύεται της και ερήμην της καταπιέζει τα παιδιά της και τα ευνουχίζει. Δεν το κάνει σκόπιμα βέβαια, όπως καμία μητέρα δεν το κάνει σκόπιμα. Έτσι, οι γυναίκες, οι μητέρες νομίζουν ότι δίνουν την αγάπη τους, και συμβαίνει, αλλά τα καταπιέζουν. Και έτσι δεν είναι αυτό. Αυτή είναι η αξία του έργου. Γι' αυτό ταυτίζεται ο κόσμος και έχει επιτυχία το έργο. Γιατί είναι παγκόσμιο το γεγονός αυτό. Οι χαρακτήρες αυτοί δεν έχουν σύνορα, ούτε χρόνο. Είναι παγκόσμιο. Ότι οι γονείς, κυρίως οι μητέρες που δένονται με τα παιδιά, γιατί μιλάμε για μια γυναίκα που έχει εγκαταληφθεί από τον άντρα της και προσπαθεί να καλύψει το κενό μέσα από τα παιδιά της. Εγκυστρώνεται στα παιδιά της. Ναι, αλλά πολύ συνηθισμένο. Πόσες φορές το βλέπουμε? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και χωρίς να το καταλαβαίνουν, καταπιέζουν τα παιδιά τους και τα ευνοχίζουν. Έχετε κάνει πάρα πολλά στην πορεία και στην καριέρα σας. Σας έχουμε ετοιμάσει κάτι, θέλουμε να το δούμε όλοι μαζί. Βεβαίως. Πάμε να το δούμε. Και μετά να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Παραμ,
Παραμ, παραμ, γυρνάω, χορεύω. Πολλοί λένε ότι ένας ηθοποιός γνωρίζει την απόλυτη καταξίωση όταν κάνει σημαντικές δουλειές, όταν παίζει σε πολύ πετυχημένες παραγωγές και όταν γνωρίζει την πλήρη αποδοχή του κόσμου. Όλα τα παραπάνω σίγουρα ισχύουν, αλλά ξεχνάνε κάτι σημαντικό. Ένας ηθοποιός γνωρίζει την πλήρη καταξίωση όταν υπηρετεί με ήθος και σεβασμό την τέχνη του κατά κοινή ομολογία για όλη του την καριέρα. Όπως ακριβώς η Ναταλία Τσαλίκη. Πνεύμα ανήσυχο και ψαγμένο, η Ναταλία από την εφηβεία της ακόμα δεν θα παραδοθεί στη μοίρα, αλλά θα κυνηγήσει το όνειρό της. Γι' αυτό και όταν θα περάσει τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, ένα χρόνο αργότερα θα τα παρατήσει. Θέλει να γίνει ψυχολόγος και θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Λίγο αργότερα το εσωτερικό της ψάξιμο, αλλά ίσως και μια άτυπη συμφωνία με τη μοίρα, θα την οδηγήσουν σε άλλο δρόμο. Θα φοιτήσει στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και μάλιστα με υποτροφία. Και το σανίδι θα γίνει ο φυσικός της χώρος. Το 1983 έπαιξε για πρώτη φορά στο θέατρο, στο έργο «Ένας μήνας στην εξοχή», σε σκηνοθεσία του Ζίλντα Σεν. Και η αρχή έχει γίνει. Ο ρόλος Ευρυδίκη στη μουσική παράσταση Ορφέας και Ευρυδίκη θα είναι κομβικός. Όχι μόνο γιατί εκεί η Ναταλία θα παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά και γιατί θα γνωρίσει τον άνθρωπο της ζωής της, τον Γιάννη Μπέζο. Η μία επιτυχία διαδέχεται την άλλη, τόσο στο θέατρο όσο αργότερα και στην τηλεόραση. Η ίδια όμως θα αγαπήσει περισσότερο το θέατρο, χωρίς όμως να απαξιεί την τηλεόραση. Είναι αληθινή, αυθεντική και ο κόσμος θα την αγαπήσει. Έχεις την αίσθηση, βλέποντάς την, ότι δεν θα προσπαθήσει να σε κοροϊδέψει. Και αυτό ο θεατής το αντιλαμβάνεται από τα πρώτα λεπτά. Πατάει γερά στα πόδια της, ξέρει τι θέλει. Η Ναταλία είναι ο πιο σκληρός κριτής του εαυτού της. Θέλω να έχω μια σχέση σεβασμού και θαυμασμού με το κοινό. Θα πει χρόνια μετά και αυτό το έχει κατακτήσει. Στην τηλεόραση θα κάνει επιλεγμένες δουλειές. Τη λατρέψαμε στο άκρος οικογενειακών. Είναι η μαμά που σίγουρα θέλεις να έχεις. Δίκαιη, τρυφερή, αυστηρή όπου πρέπει, δυνατή. Η Ναταλία Τσαλίκη μετρά 25 χρόνια γάμου με έναν από τους πιο αγαπημένους Έλληνες ηθοποιούς, τον Γιάννη Μπέζο. Λατρεύω την παιδικότητά του, λέει. Τη στηρίζει, την αγαπάει, την πιστεύει. Το ίδιο και εκείνη. Δεν υπάρχουν συνταγές ευτυχισμένου γάμου, θα πει. Το μυστικό είναι ότι δεν πρέπει να αφήσεις τη σχέση να τελματώσει. Πρέπει να είσαι ζωντανός κάθε μέρα. Τους δένει μια βαθιά και ειλικρινής αγάπη. Η κόρη του Ιρό θα βαδίσει στα βήματά τους και αυτό τους κάνει περήφανους. Στα 24 της χρόνια η Ιρό Μπέζου έχει παίξει ήδη δύο φορές στην Επίδαυρο, ενώ έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα του θεάτρου και του κινηματογράφου. Η επιλογή της δεν μοιάζει να τους τρομάζει. Άλλωστε, όπως θα πει η ίδια η Ναταλία, στην οικογένειά τους επικρατεί ισότητα και σεβασμός. Θα την αφήσουν να κάνει τις επιλογές της και θα τη στηρίξουν όπου χρειαστεί. Η Ναταλία Τσαλίκη είναι ένας άνθρωπος που ψάχνεται, έχει άποψη που μπορεί να στηρίξει, παρακολουθεί τα γεγονότα, συμμετέχει ενεργά στη ζωή. Είναι μια ήρεμη δύναμη. Σε πείθει με την αλήθεια της, σε καθυλώνει με τη φωνή της, την πιστεύεις. Γι' αυτό άλλωστε και ο κόσμος τόσα χρόνια την έχει ξεχωριστά στην καρδιά του. Αυτό το καιρό η Ναταλία Τσαλίκη βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με τη θεατρική παράσταση «Γυάλινος κόσμος» του Tennessee Williams στο θέατρο Αυλαία. Μια παράσταση που η ίδια ήθελε πολύ. Βλέποντάς την, βγαίνεις απλά μαγεμένος. Δεν θα πω άλλα. Έτσι κι αλλιώς τα περιτά δεν τις αρμόζουν. Το έχει αποδείξει με την πορεία, αλλά και με το ήθος της. Σε αντίθεση λοιπόν με την παράσταση την οποία πρωταγωνιστείτε, το Γυάλινο Κόσμο, εσείς είστε μια μαμά που μάλλον έχετε αφήσει το παιδί σας την επιλογή και την ελευθερία να πραγματοποιήσει τα δικά του όνειρα. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι τόσο σπάνιο. Δηλαδή, θα έπρεπε να είναι ο κανόνας αυτό. Δεν πρέπει να επεμβαίνουμε στις επαφές. Ναι, υπάρχουν πολλοί γονείς, επειδή ξέρουν, ας πούμε, τις δυσκολίες του δικού τους επαγγέλματος και αν έχουν ένα παιδί, θα του πούνε, ας το παιδί μου, επειδή είναι πολύ δύσκολο αυτό το επάγγελμα, κάνει κάτι άλλο. Θα ήθελα να πιστεύω ότι αυτά είναι λίγο παροχημένα. Νομίζω ότι ζούμε σε μια εποχή πια που οι γονείς πρέπει να είναι λίγο πιο ανοιχτόμυαλοι. Δεν μπορούμε να επεμβαίνουμε στις αποφάσεις του παιδιού μας. Δηλαδή, αυτό πρέπει να ανήκει σε ένα άλλο παρελθόν. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο. Ναι. Δηλαδή... Είναι όμως ταυτόχρονα και μια πολύ δύσκολη εποχή. Να μην την κάνουμε ακόμα πιο δύσκολη. Θέλω να πω ότι πρέπει να προετοιμάζουμε τα παιδιά μας για να είναι λίγο δυνατά και να σταθούν στα πόδια τους. Εάν παίρνουμε εμείς τις αποφάσεις, τις δικές μας για αυτά, δεν τα προετοιμάζουμε για τις δυσκολίες αυτής της εποχής. Πρέπει να τους δείχνουμε εμπιστοσύνη, να τα μεγαλώνουμε με αγάπη, με κατανόηση, να έχουμε επικοινωνία μαζί τους και να τους δίνουμε να καταλαβαίνουν ότι είναι ικανά να σταθούν στα πόδια τους. Όχι να τα έχουμε σε μια γυάλα και να παίρνουμε εμείς τις αποφάσεις γι' αυτά. Είσαστε πάντα έτσι ή μεγαλώνοντας αρχίσατε να αποδεσμεύεστε λίγο?
Εννοείται σαν μητέρα, αν ήμουν. Ναι, μεγαλώνοντας, όταν ήταν πιο μικρή η κόρη σας. Πάντα ήμουν έτσι. Δεν ήσασταν ποτέ υπερπροστατευτική. Υπερπροστατευτική μπορεί να ήμουν. Δεν θεωρώ ότι δεν έχω λατώματα και δυναμίες. Απλώς τα λατώματα και τις αδυναμίες μου φρόντιζα να τα βλέπω, να τα αναγνωρίζω, να τα παραδέχομαι. Και βλέποντάς τα να τα διορθώνω. Δηλαδή αυτό νομίζω πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Δεν θεωρώ ότι είμαι τέλεια. Κανένας δεν είναι τέλειος. Mm. Απλώς και εγώ επειδή μεγάλωσα περίεργα και με λάθη των γονιών μου και με δυσκολίες, προσπάθησα να μην τα επαναλάβω στο παιδί μου και να μην κάνω αυτά που έκαναν οι δικοί μου γονείς ή άλλα. Όταν λέτε δυσκολίες, δηλαδή. Δυσκολίες. Δηλαδή ένιωσα, δεν είχα κι εγώ τους τέλειους γονείς, ένιωθα κι εγώ μια καταπίεση. Δηλαδή οδηγήθηκα στο να μπω στο πανεπιστήμιο, δεν ήταν δική μου απόφαση. Α, δεν θέλατε. Όχι, γι' αυτό και τα παράτησα. Δεν θέλανε δηλαδή να γίνετε ηθοποιός από την αρχή. Όχι, όχι, δεν ήθελα να μπω στο πανεπιστήμιο, δεν ήταν δική μου η απόφαση. Ήταν απόφαση κατά κάποιο τρόπο του πατέρα μου. Σύμφωνα με αυτό που λέτε εσείς, επειδή ο πατέρας μου είχε τελειώσει δύο πανεπιστήμια και θεωρούσε ότι εγώ έπρεπε να ακολουθήσω τα βήματά μου, κατά κάποιο τρόπο με όθησε να κάνω κι εγώ το ίδιο. Χωρίς να το καταλαβαίνω, κατευθύνθηκα λοιπόν προς τα εκεί. Πώς γίνεται με χιλιάδες παιδιά. Παρ' όλα αυτά όμως είχατε τη δύναμη και το σθένος να κάνετε τη δική σας επανάσταση. Ναι, από εκεί άρχισε η επανάστασή μου. Ναι. Όταν σιγά σιγά συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν δικό μου το σθένος. Ήταν εύκολο αυτό, ήταν εύκολο. Καθόλου, η επαναστάσεις ήταν ποτέ. Ποιος ήταν πιο αυστηρός μαζί σας, ο μπαμπάς ή η μαμά? Δεν ήταν αυστηρός. Στην επανάσταση βρήκατε κάποιον που να στηριχτείτε πάνω του? Όχι, ή κάποιο... όχι, έφυγα από το σπίτι τελείως. Φύγατε από το σπίτι. Δύσκολο για μια γυναίκα, έτσι. Ναι, πέρασαν δύσκολα νεανικά χρόνια. Γι' αυτό πιστεύω ότι κάποιος πρέπει να έχει πονέσει για να ξέρει πώς θα οδηγήσει τη ζωή του από εκεί και πέρα. Δεν είναι εύκολο να πάρεις αποφάσεις σωστές σε εισαγωγικά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν έχεις πάρει σωστές αποφάσεις, αν δεν έχεις εσύ πονέσει, αν δεν έχεις περάσει δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά, οι γονείς σας μετά το αποδέχτηκαν ότι... Ναι, αναγκαστικά. Μετά από πολλά χρόνια. Ναι. Τα δικά σας απαιτητικά ωράρια όλα αυτά τα χρόνια της δουλειάς σας, γιατί φαντάζομαι οι ώρες των γυρισμάτων είναι πολλές, το θέατρο απαιτεί πρόβες, σας έκαναν να στερηθείτε λίγο την κόρη σας, σας δημιούργησαν μερικές φορές ενοχές, γιατί δεν έχει τόσο χρόνο θέλει μαζί της. Όχι, γιατί ποτέ δεν έβαλα τη δουλειά μου πάνω από την κόρη μου. Όταν γέννησα την Ηρώ, δεν δούλευα. Δηλαδή για 2 χρόνια περίπου ήμουν εκτός δουλειάς. Και ήμουν μαζί της. Και από εκεί και πέρα σιγά σιγά ξαναμπήκα στη δουλειά, έχοντας τη δίπλα μου τη μητέρα μου, η οποία έμενε και τότε μαζί μου. Έχοντας λοιπόν αυτή τη σιγουριά και την ασφάλεια ότι είναι ένας δικός μου άνθρωπος στο σπίτι, σιγά σιγά άρχισα να δουλεύω πρώτα στο θέατρο, δηλαδή έλειπα λίγες ώρες. Γιατί λείπατε και ταυτόχρονα με τον σύζυγό σας πολλές φορές. Γιατί ναι. Πολλά συμπροταγωνιστούσατε. Όχι τότε ακόμα. Πιο μετά. Πιο μετά, ναι. Στην αρχή δουλεύαμε χωριστά. Mm-hmm. Οπότε δεν ένιωσε ήρω την έλλειψή μου. Σχεδόν καθόλου. Πάντως να σας πω κάτι, τη δικιά μου αλήθεια. Μας λείπετε από την τηλεόραση. Δηλαδή κάτι πολλά λείπουν από την τηλεόραση, δεν λείπω μόνο εγώ. Όχι, μιλάω για σας, γιατί κάθε φορά που βλέπω το άκρος οικογενειακών της επαναλήψης που έχει, λέω, γιατί η κυρία Τσαλίκη δεν είναι τώρα στη τηλεόραση, θα ήθελα να σας δω. Μα δεν εξαρτάται από τους ηθοποιούς το να είναι στη τηλεόραση. Εξαρτάται από το τι γίνεται στη τηλεόραση, πόσα σύριαλ υπάρχουν, πόσες καλές προτάσεις γίνονται. Είναι πολύ καλοί ηθοποιοί που θα θέλαμε να δούμε στη τηλεόραση, αλλά δεν γίνεται. Η πραγματικότητα είναι άλλη τώρα. Η κρίση επηρεάζει τα πάντα, όπως και την τηλεόραση. Υπήρξαν οι προδιαγραφές για εσάς να ξαναγυρίσετε στην τηλεόραση? Όχι, δεν υπήρξε κάτι που να με τραβήξει να κάνω τηλεόραση. Όχι. Όσον αφορά τις παραγωγές και την ποιότητά τους ή όσον αφορά τους ρόλους? Τίποτα, δεν γίνονται πάρα πολλά σύριαλ και δεν έτυχε να έχω και κάποια δηλεαστική πρόταση. Εγώ θα ήθελα να κάνω τηλεόραση αν υπάρχει κάποια πολύ καλή δουλειά, δηλαδή κάποια βασισμένη σε ένα βιβλίο ή κάτι που να είναι μια παραγωγή έτσι, απαιτήσεων, να είναι κινηματογραφημένο. Να είναι... Ζηλέψατε ποτέ κάτι που είδατε τηλεόραση και είπατε από μέσα σας, σε αυτό ναι, θα μπορούσα, θα ήθελα? Ναι, θα ήθελα, ας πούμε, σε μια παραγωγή σαν το νησί να συμμετέχω. Mm-hmm. Ή σαν μια άλλη δουλειά, δεν θυμάμαι τώρα πώς λεγόταν, στην κρατική τηλεόραση. Πιστεύετε ότι μπορούν να ξαναγίνουν τέτοιες δουλειές? Προς το παρόν νομίζω ότι είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτή την περίοδο της κρίσης. Και είστε αισιόδοξοι κατά σε γενικές γραμμές, από τη μικρή αίσθηση που έχω για εσάς, από όσο έχω διαβάσει, είναι ότι είστε πολύ αισιόδοξοι. Μα είμαι πολύ αισιόδοξη, αλλά δεν τελειώνει η ζωή αν δεν γίνονται σύριαλ. Δηλαδή, σαφώς. Υπάρχουν και αλλού τα χαρούμενα πράγματα. Δεν είναι μόνο στη τηλεόραση. Βέβαια είμαι αισιόδοξη. Υπάρχει και το θέατρο. Υπάρχουν άλλα πράγματα που μπορεί να στραφεί ο κόσμος. Μην τα περιμένουμε όλα από την τηλεόραση. Mm.
Πάντως, ο άντρας σας είδαμε ότι ασχολήθηκε με την πολιτική, έτσι, σε μια δύσκολη περίοδο. Όχι, δεν ασχολήθηκε με την πολιτική. Υποστήριξε κάποιο κόμμα. Δεν ήταν υποψήφιος. Υποστήριξε κάποιο κόμμα. Δεν μπήκε σε εκλόγιμη θέση. Εσείς πολλοί αυτά... πιστεύουν ότι ασχολήθηκε με την πολιτική. Ναι, δεν έτσι, αυτή την αίσθηση. Όχι, όχι, όχι. Υποστήριξε κάποιο κόμμα, απλώς. Εσείς του είπατε κάτι όταν βγήκε δημόσια και υποστήριξε κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, ότι ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι καιρή τώρα, άστο. Όχι, δεν του είπα κάτι. Όχι, το απόφασε και τη σέβομαι απόλυτα τις αποφάσεις του. Αλλά και πάλι, σας επαναλαμβάνω, δεν βγήκε στην πολιτική. Δήλωσε την επιθυμή, την υποστήριξή του και τη συμπαράστασή του σε ένα συγκεκριμένο κόμμα. Θα το κάνατε εσείς? Πιθανόν, δεν ξέρω, δεν το αποκλείω. Μπορεί ναι, μπορεί όχι, δεν ξέρω. Γιατί έχουν υπάρξει πολλοί ηθοποιοί που έχουν ασχοληθεί κατά καιρούς με τα κοινά. Εσείς, αν σας γίνονταν μια πρόταση να ασχοληθείτε πιο ενεργά, θα κάνατε κάτι τέτοιο? Όχι, όχι. Ενεργά, όχι ποτέ. Να υποστηρίξω κάτι. Δεν μου ταιριάζει, δεν είναι κάτι στη φύση μου. Όχι. Ίσως γιατί και λίγο αυτήν την εποχή η πολιτική είναι και λίγο στο μάτι του κυκλώνα. Δηλαδή, δέχονται τα πείρα και την αγανάκτηση ίσως του κόσμου. Όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος. Δεν αποφεύγω τις κακοτοπιές. Αν πίστευα πραγματικά ότι μπορώ να προσφέρω κάτι από αυτή τη θέση, θα το έκανα. Δεν με ενδιαφέρει αν η πολιτική είναι στα πείρα ή όχι του κόσμου. Όχι, είμαι τολμηρή και θα το έκανα. Αλλά δεν με αφορά. Δεν είναι στον τύπο μου. Δεν είναι στο χαρακτήρα μου. Πάντως σήμερα όσον αφορά και την πόλη μας, για να μιλήσουμε και λίγο για την επικαιρότητα, έχουμε δει πολλές φορές και σήμερα συνέβη και στη Θεσσαλονίκη πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν θέσεις που είναι διοικητικές και θέσεις εξουσίας να μπαίνουν στο εδόλιο του κατηγορημένου και να τιμωρούνται εντός εισαγωγικών για κάποια παραπτώματα. Πώς αισθάνεστε εσείς όταν βλέπετε αυτούς τους ανθρώπους να δικάζονται και να έχουν μια τιμωρία ή όχι, αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο, αν και έχει βγει μια τιμωρία. Πώς αισθάνεσαι σαν πολίτης, σαν άνθρωπος που παρακολουθείτε μια τέτοια εξέλιξη αυτούς τους καιρούς? Φυσικά δικαιωμένη. Όταν κάποιος έχει κάνει κάτι αρνητικό, κάποιο παράπτωμα, δεν θα πρέπει να τιμωρείται. Πώς να σας απαντήσω? Εσείς δεν συμφωνείτε, δηλαδή, όταν κάποιος έχει κάνει. Πιστεύετε στην ελληνική δικαιοσύνη, δηλαδή, ότι θα αποδοθεί? Ότι θα αλλάξουν και τα πράγματα, ίσως. Το εύχομαι. Το εύχομαι. Είναι μέρος της αισιοδοξίας που σας έλεγα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη διέξοδος. Δεν μπορούμε να πάμε προς τα πίσω. Είμαστε τόσο πια, έχουμε πιάσει τόσο πάτο, που δεν νομίζω ότι πια δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να πάμε μπροστά. Το βλέπουμε όλοι, το συζητάμε όλοι. Το θέμα είναι να το κάνουμε κιόλα. Όχι να το ευχόμαστε μόνο. Πάντως το θέατρο είναι μια διέξοδο και είναι για πολλούς. Και βλέπουμε ότι σε αυτή την περίοδο το θέατρο ανθεί. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε λίγο για το γυάλινο κόσμο. Πότε, μέχρι πότε θα είστε εδώ, ποιες παραστάσεις, πότε είναι οι παραστάσεις? Λοιπόν, παίζουμε στο θέατρο Αυλαία από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Θα είμαστε σίγουρα μέχρι τις 10 Μαρτίου. Πάμε πάρα πολύ καλά. Έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος, ναι, αισθάνεται ότι το θέατρο είναι ενστικτοδός, ίσως το αισθάνεται αυτό, είναι μια διέξοδος. Γιατί θέλει να επικοινωνήσει λίγο με την ψυχή του. Πιο ουσιαστικά, ακριβώς. Πιο ουσιαστικά. Πιστεύω ότι κάπου διαισθάνεται ποιος του λέει αλήθεια και ίσως αυτή η παράσταση, από ό,τι φαίνεται δηλαδή εκ των πραγμάτων, του λέει αλήθεια, κάτι σπράττει και γι' αυτό και μας τιμάμε την παρουσία του. Τι ώρες παίζετε? 9 κάθε μέρα, από Τετάρτη μέχρι Σάββατο, και 8 την Κυριακή. Ωραία. Στο θέατρο Αυλαίας, ευχόμαστε καλή συνέχεια. Να πούμε και τους υπόλοιπους συντελεστές. Ναι, βεβαίως, ναι. Η σκηνοθεσία είναι της Κατερίνας Ευαγγελάτου και οι υπόλοιποι συνάδελφοι είναι ο Αντίνος Αλμπάνης, ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς και η Αμαλία Ενίνου. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή που ήσασταν σήμερα. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Εσείς.